Συμπαρνιότατε, αγαπητοί φίλοι, επιτρέψτε μου να μην κάνω αναφορά σε καθένα ξεχωριστά. Κυρίες και κύριοι, όπως είπε ο Πρόεδρος σε εμάς, το 2019 είναι μια χρονιά σημαντική. Μια χρονιά η οποία στην ουσία θα γίνουν οι βουλευτικές εκλογές, περιφερειακές εκλογές, δημοτικές εκλογές. Μια χρονιά η οποία θα πρέπει να είναι χρονιά ανάκαμψης για τη χώρα μας. Το 2018 αφήσαμε πίσω τα μνημόνια, αφήσαμε πίσω μια οκταετία η οποία σημάδεψε πάρα πολύ σκληρά την ελληνική κοινωνία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η ανόρθωση και η ανάκαμψη θα έρθει αν θα είναι αργή. Δεν πρέπει να περιμένουμε από μια μέρα στην άλλη να φτιάξουμε, να χτίσουμε όσα κερδίσαμε τα υπόλοιπα χρόνια. Εκείνο που πρέπει όμως, εκείνο που πρέπει να έχουμε στο νου μας όλοι, εκείνο που πρέπει να προτάξουμε, είναι ότι ο διχασμός δεν είναι καλό πράγμα. Και το τονίζω αυτό με αφορμή την συμφωνία των Δεσπών, η οποία πέρασε προχθές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου ακούστηκαν και ακούγεται για τους μεν οι οποίοι ψήφισαν τη συμφωνία είναι προδότες, για τους άλλους οι οποίοι δεν την ψήφισαν είναι πατριώτες. Θέλω να τονίσω ότι ο κίνδυνος δεν είναι από το βορρά, δεν είναι από τα βόρεια σύνορα. Ο κίνδυνος ήταν και εξακολουθεί να είναι ο Ανατολάς. Και όποιος που θέλει να το καταλάβει, απλά θέλω να τυφλεί. Θέλω να επισημάνω ότι ο διχασμός ήταν εκείνος ο οποίος οδήγησε στην κρασιατική καταστροφή και η Ελλάδα, την οποία ο Ελευθέριος Βενιζέλος διπλασίασε και τριπλασίασε με τους Βαλκανικούς πολέμους, αναγκάστηκε με τη συνθήκη της Λοζάνης, επιστρέφοντας αυτή, δυστυχώς χάσαμε οριστικά τη Μικρά Ασία εξαιτίας της πολιτικής που ακολούθησε. Δεν θέλω να μακρηγορήσω σε αυτό, θέλω όμως να σταθώ στην επόμενη μέρα, η επόμενη μέρα η οποία αφορά την ανάκαμψη του τόπου και μέσα σε αυτό έχουν ο καθένας έχει το δικό του ρόλο. Το επιμελητήριο, η τοπική αυτοδιοίκηση, η περιφέρεια, η κεντρική κυβέρνηση. Και θέλω να πω ότι το 2019 στον Ομόλαστη υπολογίζονται ότι θα πέσουν περίπου 50 εκατομμύρια και θα αναφερθώ συγκεκριμένα. Έχουν εγκριθεί 111 σχέδια ανάπτυξης είτε στον τουρισμό είτε για νέες επιχειρήσεις είτε για βελτίωση των επιχειρήσεων με προϋπολογισμό περίπου 25 εκατομμύρια, είναι εγκεκριμένα αυτά κύριε Πρόεδρε, 25 εκατομμύρια, των οποίων τα 17 εκατομμύρια είναι επιχορήγηση. Από το φιλόδημο προβλέπονται περίπου 15 εκατομμύρια αυτά που έχουν εγκριθεί και τα οποία προβλέπεται να αυξηθούν γιατί είναι ακόμα ανοιχτό το πρόγραμμα και αφορά, κύριε Δήμαρχε, την αγροτική οδοποιία, αφορά την σχολική στέγη, αθλητικές υποδομές. Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να έχουμε και από εκεί ένα αρκετά μεγάλο ποσό, ούτως ώστε αυτά τα θέματα θα πέσουν και θα βοηθήσουν την ανάπτυξη των ομολαστή. Από εκεί και πέρα δεν αναφέρουμε ούτε στο πρόγραμμα τα του ΕΣΠΑ, της Περιφέρειας που είναι εδώ αρμοδιότητα ο κύριος Περιφερειάρχης, την ηλεκτροδότηση της Πιναλόγκας σε συνεργασία με την Περιφέρεια, που ήταν ένα αίτημα του Δήμου και υλοποιείται. Θα ήθελα όμως να πω, να σταθώ και στο μέλλον του τόπου. Όχι μόνο τον Ομού Λασκή, αλλά και τον Ομού Λασκή. Η επένδυση στα πλευρά, μια μεγάλη επένδυση, την οποία θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι πρέπει να γίνει μέσα στα πλαίσια του νόμου και της προστασίας του περιβάλλοντος, θα αλλάξει τα δεδομένα της πόλης Καλλινικόλαου. Και θα πρέπει, κύριε Δήμαρχε, η επόμενη Δήμαρχη, όποιοι και αν είναι, η τοπική κοινωνία, όλοι μαζί, να προγραμματίσουμε επιτέλους το μέλλον της πόλης του Αγίου Νικολάου για τα επόμενα 20-30 χρόνια. Είναι κάτι που θα πρέπει να το προγραμματίσουμε και να το υλοποιήσουμε, γιατί δεν μπορούμε να δρούμε βλέποντας οι κανόνες. Δεν θέλω να περάσω άλλο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και εύχομαι υγεία σε όλους και σε όλες. Ευχαριστώ.